γιος του ωκεανού και της Τιθίας, σύμφωνα με τον Ισίωδο, ο Αλφαιός ποταμός είναι ο μεγαλύτερος της Πελοποννήσου, μήκους 116 χιλιόμετρων. Κατά την αρχαιότητα λατρευόταν ως θεότητα, πάνω και από το Δία. Όμως η σημερινή εικόνα ρήπανσης που παρουσιάζει προδίδει αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Αλφαιός, καλός ή κακός, είναι ανάμεσα στα ορυχεία της ΔΕΗ. Όλα τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα της ΔΕΗ πέφτουν στον Αλφαιό χωρίς καταργασία. Μόνο στην τέταρτη μονάδα υπάρχει κάποιος βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος δεν λειτουργεί από ό,τι γνωρίζουμε και σωστά όλες τις εποχές. Οι τελευταίες μετρήσεις που έγιναν στα νερά του Αλφαιού δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης του προβλήματος. Τον Ιανουάριο του 2008 η μέση τιμή του ημερήσιου pH ήταν 12, δύο μονάδες αυξημένο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2007, που ο μετρητής έδειξε 10, όταν το όριο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 8,5. Επίσης έχουμε διάφορες απορροές από τα ορυχεία και διάφορα άλλα έκτακτα γεγονότα, όπως πλημμύρες, αναβρύσεις, οι οποίες επίσης καταλήγουν στον Αλφαιό. Μεγάλη βελτίωση θα έχουμε, διότι ολοκληρώνεται και ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης μας, η οποία πόλη ρυπαίνει αρκετά τον Αλφαιό με τα λίμματα που καταλήγουν σε αυτό. Τα γυρίσματα ακολούθησαν τον καθηγητή Γιαννόπουλο και τον φοιτητή του, οι οποίοι μετέφεραν το εργαστήριό τους στον Αλφαιό. Παίρνουμε 4 δείγματα με αυτή τη διαδικασία από το ποτάμι και αυτά τα δείγματα τα μεταφέρουμε στο εργαστήριο όπου υπό κατάλληλες συνθήκες και κατάλληλη επεξεργασία τα μετράμε και βγάζουμε το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο. Τα θηικά είναι επίσης περίπου μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερα στην θέση της καρύτενας από ό,τι στο Λούσιο. Τα θηικά προκύπτουν από τις καύσεις που γίνονται του λιγνίτη στην περιοχή της Μεγαλόπολης και παρασύρονται εκεί με τις βροχοπτώσεις και φτάνουν στο ποτάμι, οπότε το εμπλουτίζουν. Έτσι η θέση της καρύτενας είναι εμπλουτισμένη σε θηικά περισσότερο από ότι ο Λούσιος. Στη γέφυρα του Σέκουλα, στο χωριό Άγιος Γιώργιος, τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τιμή, λέει 106,8-107%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχει πάνω από τον κορεσμό διαλυμένο οξυγόνο. Έχει πάρα πολύ οξυγόνο, δηλαδή το νερό, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η θερμοκρασία είναι 20,8 βαθμούς και σε αυτή τη θερμοκρασία το ποτάμι εδώ είναι υπέρκορο σε οξυγόνο. Mm-hmm. Καλές συνθήκες για τη διαβίωση των ψαριών. Η βιομηχανική ρήπανση ωστόσο είναι γεγονός. Σε ένα ποτάμι σμιλεμένο με θρύλους, μύθους και ιστορίες που πρέπει να μείνει ζωντανό.